Εντάξει, τα αμάξια δεν θα πολύ φαίνονται τώρα στην αρχή. Εντάξει, ανεβαίνουμε και στην οροφή. Δεν υπάρχει θέμα. Κάτσε, γιατί άμα κάτσε θα στραβώσουν, ψεύτηκαν. Ναι. Δεν είναι κάτι για πράγματα. Κοίτα, γενικά ήδη το κατέβασες. Και κάτσε και με δύναμη στα αρχή. Τώρα έχει χάσει ένα πόντο στο φανάρι. Έκατσε έτσι. Ρε. Έχει χάσει ένα πόντο. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Εγώ έκατσα στο φανάρι, όχι στο καπό. Εσύ έκατσε καπό. Κατέβηκε όλο αυτό. Για τι θες, ένα αριθμό. Είμαστε τα τσακάλια, ήρθαμε εδώ στην Πάρνηθα. Με τον Δημήτρη. Παναγιώτης. Πού το σου δείχνει και καλά ένταση εκεί πέρα. Ναι. Για ξαναπέστω. Γιατί γύρισε. Να πούμε ότι είναι το πρώτο μοντέλο. Πάμε, πάμε λέμε. Όλοι μία. Άστα στα backstage. Θα μπουνε, θα έχει backstage 20 λεπτά. Να είναι μεγαλύτερο το βίντεο. Να πούμε ότι είναι το πρώτο μοντέλο που έχει βγάλει η Hyundai, το i20N. Με τσιμεούλα του. Δεν τον τράβηξε. Μέχρι να ρέψει. Μα αναγνώρισε. Ξέρει, μου κάνει. Φαν ήταν. Είναι subscribe. Τα τσακάλια. Άμα δει, άμα μπει στα στατιστικά του καναλιού μα, λέει έχει και ένα 3% 65+. Είδες. Αυτό είναι. Τι άλλο να πούμε για αυτά, Μάξι. Οπότε 6 μήνες να το φέρετε. Και πώς και το πήρετε μαύρο. 6 μήνες εμείς, έτσι. Τώρα, άμα πας, είναι τουλάχιστον 10. Λένε και 15, αλλά εγώ σου πω 10 και 10 είναι πάρα πολύ. Έχετε δει καθόλου που έχουν βγάλει που τα εξατμίσει και αυτά. Ξέρω καμιά μάρκα κτλ. Που να δίνει τίποτα. Ρε φίλε, κοίτα, δεν ξέρω. Μπορώ να ξυλώσει τα πάντα από κάτω. Είναι ηλεκτρικά όλα. Ναι, γιατί καλά, είναι ναι, τα κλαπέτα είναι... έχει. Και είναι και η εξάτμιση πάνω συνδεδεμένη με ηλεκτρικά. Είναι δηλαδή. Θα το καταστρέψει όλο το κομμάτι αυτό. Καλά, σίγουρα κάτι θα βγουν. Γιατί και το Γιάννη και αυτό έχει τα χίλια πράγματα του GR. Και έχουν αρχίσει και βγάζουν πλέον τα πάντα. Σε ένα και σε αυτά κανάλι θα βγουν. Είδα. Η... Πώς τη λένε με το Revvo. Γιατί. Μια μάρκα εξάτμισης. Δεν το έκανε παρουσίαση. Γιατί έτσι. Δεν ξέρω, μάλλον ήταν πολλά άλογα για εκείνη. Μάρκα εξάτμισης. Η Ακράποβιτς. Όχι, όχι, κάποια μια άλλη είδα. Δεν ξέρω. Καλά, σίγουρα θα βγάλουν κάτι γιατί είναι αυτά τα αυτοκίνητα που έχουν ενδιαφέρον. Μας έχουν προσεγγίσει για να το σκανάρουν όλο σε 3D. Α, και, για τα... και να βγάλουν kit. Ή Motodrome, γιατί αυτό νομίζω το κάνω.
Δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγονται. Ναι, μην τους διαφημίζουμε κιόλας. Πες, καλά, θα κοπεί, θα κοπεί. Δεν καπάλω, πλήρωσε! Θα βάλω μπιπ. Δεν θα ακούγεται τίποτα. Ναι, ναι. Αυτοί ναι, κάνουν συνήθως, ναι. Γιατί αυτοί φτιάχνουν και καλά κάτι σπολεράκι. Ναι, φαντάζεσαι ναι. Σκέψου ότι ήθελα να το κάνει όλο 3D για να σκανάρει και να βγάζει τώρα kit. Δεν θα βγει εξάτμιση. Αυτό που σου λέω πιστεύω είναι πιο εξελιγμένο από το να βάλει μια εξάτμιση. Σίγουρα. Το θέμα, κοίτα, βέβαια σε αυτά, επειδή είναι ήδη πολύ ελευθέρας κτλ., είναι δύσκολο να δει μια εξάτμιση που να είναι τόσο πολύ παραπάνω από αυτή. Όπως και στο Yard που λέγανε ότι βάζει εξάτμιση και τελικά δεν παίρνει τίποτα. Ή στα 2.000 και τέτοια. Για να πάρει τι, να πάρει ήχο ή απόδοση. Άλλο. Απόδοση, εντάξει. Απόδοση, απόδοση ακραίο, εντάξει. Εκεί θέλει πολύ τεχνογνωσία για να κάτσει να βγάλει μια εξάτμιση για αυτό. Θα πάω να πληρώσει μια ολόσωμη downpipe ολόκληρο Ακράποβιτς και θα σου πει 5.000. Ναι. Ρε φίλε, 25 κάνει τα μάξα, δώσω 5. Εντάξει. Πρέπει να κάνει κάποιε θυσίε. Πρέπει να δοθούν κάποια λεφτά για να κάνει και λίγο. Και να το παρκάρει μια φορά έξω. Και στην πάρει όλη. Κομμένη. Όχι σπίτι, σπίτι έχει γκαράζ γκανκά. Βγαίνει για καφέ. Α, δεν βγαίνει για καφέ. Δεν βγαίνει για καφέ. Παίρνει μετά το παπί. Μετά το μηχανάκι, αν θε, μη σου πω και το μηχανάκι. Με Ακράποβιτς δεν κυκλοφορεί. Εξω ότι σε αυτοκίνητο σε μηχανάκι. Δηλαδή, σαν την προσωπία σα είπα να κάνετε. Όχι. Στη δικιά μα την προσωπία. Όχι. Εμένα δικό μου. Μου είπε κάνε το εξής. Εμένα είναι ακατάλληλος και να ανέβει αυτό και χωρίς που. Δεν ξέρω πού το έχεις. Εμένα μου είπε το εξής. Τον δίνω πες το χαμένο, τον δίνω. Εμένα μου είπε το εξής ο άνθρωπος. Μου λέει κοίταξε, μου λέει δεν θέλεις τρόσιμο. Αλλά καλό είναι μου λέει στην αρχή, μέσα από τα χιλιόμετρα να το κάνεις. Ναι, και τον πήρες τηλέφωνο μετά μόλις τελειώσεις. Και τι κάνω. Να μας πει. Βγαίνω το απόγευμα. Το πήρα 5 ώρα. Βγαίνω το απόγευμα, το βγάζω εθνική. Μία που το έβγαλα, μία που το τερμάτισα. Νομίζω κάποιον πέτυχε. Α, την ώρα που το πήρε. Οπότε μπήκε. Α, ναι, και τα άνοιξε χωριστά. Απλά δεν μπήκε μέσα στο φανάρι, μπήκε στο. Περιφερειακά, γύρω-γύρω. Ναι, είναι το φανάρι κενό και το τζαμάκι. Α, ναι, μπήκε στο τζαμάκι αυτό. Δόξα τω Θεώ, δεν μπήκε στο φανάρι. Και η Audi. Πάλι ήταν παράδεκτο, εντάξει τώρα. Κόψε αυτό το μοντέλο. Η Hyundai το ξέρει ότι μπάζει νερά και δεν το καλύπτει. Εντάξει, θα σου καλύψω. Λέει και θα σου αλλάξει το φανάρι πάλι το ίδιο. Δεν είναι. Ναι, δεν το ήξερα όμω. Έχουν βγει δηλαδή, μάλλον. Ναι, υπάρχει οδηγία. Έχουν βγάλει. Η Hyundai, ναι. Και σου λέει ότι φεύγει μετά από 2-3 μέρες. Ωραία λογική. Ναι. Ναι, παιδιά, αφήστε το λίγο στον ήλιο. Είναι όπως η DJI κάμερα που έχω πάρει εγώ ή ο μου άξιον αυτή που αν τη βάλει στη θάλασσα θα μπώνει όλη η οθόνη μέσα. Και λέει εντάξει, λέει έτσι. Ναι, λέει αφήστε να στεγνώσει. Λέει και είναι μια χαρά. Είναι ίδια οδηγία. Και μπάζει τη στιγμή που μπαίνει. Όχι, σου δίνει λίγο για πλάνο. Όχι, με σου δίνει λίγο χρόνο. Δεν κάνει ο φακός. Α, δεν όχι ο φακός, η οθόνη μπροστά αυτή που βγάζει, εκείνη θα μπώνει όλη. Γιατί μπαίνει, περνάει υγρασία μέσα. Σου χαλάει το πλάνο. Δεν σε πειράζει, λέει. Όχι, το πλάνο δεν στο χαλάει. Σε πειράζει. Ορίστε. Το πλάνο. Ναι, αλλά λέει μετά σου χαλάει την οθόνη. Το αμάξι μπάζει. Τώρα πηγαίνει μπορεί να σου χαλάει το φανάρι. Πάει το αμάξι. Πάει. Πάει, ορίστε. Δεν θε τίποτα άλλο. Τώρα μα κάνουν τα φανάρια δεν πειράζει. Εντάξει, είναι στην εγγύηση και μετά σου πει. Φίλε, αυτό έχει πάρει νερό. Αυτό έχει πάρει νερό. Αυτό δεν προσέχεις, παιδιά, έχει βάλει νερό. Δεν καλύπτει η εγγύηση. Και δεν ξέρω γιατί το βγάλανε και από την αρχή στα test drive και σε αυτά να δώσουν και ένα. Δύο χρώματα. Τι παραγγέλνεις, ρε. Όχι, ενώ στα παραγγέλνεις. Στα αντιπροσωπείες ήταν όλα γαλάζια. Γιατί η προσωπία τα παραγγέλνει. Ναι, αυτό έλεγα. Πρέπει να έχουν πάρει 2-3 να έχει και ένα μαύρο. Μα, ναι, μα σου λέω, αυτή είναι η αντιπροσωπία. Δεν φταίει η Hyundai. Αλλά όλοι οι αντιπροσωπείς ήταν όχι. Στην FMS που πήγαμε. Χωρίς διαφημίσεις, ναι. Στην FMS είναι στα τελειώματα του Κηφισού. Ναι. Στο δεξί σου χέρι. Πες και εδώ. Τηλέφωνο. Μου λέει μην το βάζω αυτό και μετά μου λέει και πού είναι. Λεωφόρο Κηφισού 107. Δεν θα πω ποια είναι, αλλά. Ναι, εκεί πέρα τέλος πάντων, στην άλλη αντιπροσωπεία, το είχε παραγγείλει σε άσπρο. Και είχαμε κάνει λίγο κουβέντα με αυτόν που το είχε παραγγείλει και λέει: εγώ θέλω να το πάρω στο άσπρο. Λέει να κάνει λίγο τη διαφορά, λέει και. Και κάποια στιγμή θα πουλήσω και αυτό, είμαι σίγουρο. Και να ξέρει ότι παίζει το πούλησε. Όταν πήγαμε να το δούμε και κάναμε αυτή την κουβέντα μετά από δύο μέρες. Καλά, κοιτάξτε. Πες να το δώσε. Γιατί λέει. Μήνες τώρα και 10. Όχι, του είπε το έχω. Το θες άσπρο. Το θες, θα το έχει σε δύο μέρες. Και ήταν, είχαμε πάει όταν ήταν εκεί αυτό και ρωτούσε και ήταν σκεπτικό. Να ξέρει, μπορεί να το έχει πάρει ήδη αυτό. Καλά, και αυτά που ήταν ουσιαστικά τα δοκιμαστικά test drive, το περισσότερο πρέπει να έχουν δοθεί ήδη. Αυτό δεν είχε βγάλει καν πινακίδε, νομίζω. Όχι, δεν το είχε test drive. Το αλευκό. Ναι. Είχε πινακίδε. Είχε, δεν. Είχε, αυτό το έλεγε κιόλα. Έβγαλα πινακίδες, λέει να το κάνω test drive. Και δεν το έκανα. Ήθελα να το κάνω test drive car, ήθελα να το κάνει και δεν το έκανε. Μπορεί να έβγαλε πινακίδες, δεν το χρησιμοποιήσα test drive. Μας έχει πάρει η πολυλογία και δεν έχουμε δείξει τα μάξι καθόλου. Λέμε ιστορίες. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Οπότε μιλήστε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά θα βγει 55 λεπτά το βίντεο, δεν πειράζει. Θα το δούμε μόνοι μας. Μέσα στη διάρκεια προβολής 3 λεπτά, δεν πειράζει. Όχι, ρε, δεν μπορεί να κάνει 2. Πες δύο, πολυλογία, πες δύο. Όχι, ρε. Ναι, θα τα κόψω. Βάλε ένα 50 λεπτό. Θα τα κάνω κάποιο, θα είναι σαν backstage. Να τα κάνουμε να έχει τα πιο πολλά. Βάλε ένα 50 λεπτό και βάλε και ένα όσο λιγότερο μπορεί. 7 λεπτά.
Ναι, τι άλλο να πούμε, δεν το στρώσαμε. Πες να συνεχίσουμε από εκεί. Ναι, ναι, που γιατί είπε και το μαύρο χρώμα. Και τώρα γυρνάμε στο στρώσιμο. Έχει φύγει ο ήλιος. Είναι γεννημένος για. Βρέχει. Δεν το στρώσαμε. Ναι. Αυτό, κανένα από τους δύο. Εγώ δεν το έστρωσα επειδή με πήρε το λαιμό του. Εγώ ρε μαλάκα σε πήρα το λαιμό μου. Ωραία, ωραία. Εσύ τώρα, φίλε μου, έρχεται ο φίλος σου με το αμαξάκι του και σκάει μύτη το δικό σου αμάξι μετά από 10 μέρες. Που ο μαλάκας ο φίλος του δεν το έχει στρώσει. Και σκάει το δικό σου αμάξι μετά από 10 μέρες και βγαίνετε βόλτα. Ωραία. Και ο άλλος πηγαίνει στα κόκκινα. Δεν γίνεται. Και, κάτσε, εσύ, ρε, φίλε, και εσύ τώρα περιμένει να το στρώσει. Είναι άδικο. Δεν γίνεται να στρωθεί. Απάντησε, έβασε εσύ. Θα το στρωνε. Έχει δίκιο, δεν γίνεται. Και είχαμε εγώ δεν άντεξα να το στρώσω. Και είχαμε βγει και παραπάνω. Δεν προκάλεσε να το πάρει. Δηλαδή μετά το πήρε και μετά πώς θα τα κάνει. Βλέπεις αυτά. Εσένα ήταν αυτά τώρα. Τα φαίνονται στο βίντεο. Ο άνθρωπος τι να κάνει, υπέφερε μετά. Έπρεπε και αυτό να το λιώσει. Μαλάκα, ήταν λογικό να βγούμε στη βόλτα, να φύγει ο άλλος να φτάσει η γλυφάδα και εγώ να φτάσει μετά από 20 λεπτά. Βάλε και τα σκασίματα και να λέω ναι, γιατί τώρα φεύγουμε. Ρε φίλε, εγώ έστρωνα. Οι άλλοι έχουν φάγει, έχουν πληρώσει και φεύγουν. Πώς θα γίνει, ρε. Για καφέ δεν μπορούσα. Μερικοί το στρώνε μέχρι τις 2.500. Άντε, δεν το πω, ρε μαλάκα. Ωραία, πες το ότι. Ρε φιλάκο, κάπως πρέπει να πατήσεις τη συζήτηση ότι κάτι κάναμε και εν τέλει. Αν δεν το έχεις τρέξει, ας σου πω. Δεν ξέρεις. Αυτό πες. Θα πω το εξής, ότι το παίρνουν κάποια παιδιά. Βλέπετε σε ποιάνο το αμάξι στηρίζεται. Δεν ξέρει ποιο είναι, γι' αυτό δεν έχει καταλάβει. Το έχουμε πάθει με τις μηχανές αυτό μια φορά. Πήγα να ανέβω πάνω στη μηχανή, οι ίδιες μηχανές, έβαζα το κλειδί της, διάλεγε, δεν μπαίνει ένα αυτό. Τα κλειδιά είχαν μπερδευσεί, όχι. Όχι, τις μηχανές. Και ήταν σερβιτόρες από απέναντι, ήμασταν νησταγμένοι τότε εμείς. Ήταν 4 ώρα το βράδυ. Νησταγμένοι. Είχαμε ψήγει και κάτι. Είχε πέσει πολύ νηστα. Ναι, κάτι ποτάκια. Και δεν έβρισκα τη μηχανή. Τέλος πάντων, ναι, βλέπω κάτι παιδιά που πάνε και το αγοράζουν. Και μου λένε, ας πούμε τώρα. Θα πω μετά ιστορία μετά από την ιστορία. Δεν είμαι ευχαριστημένος, μου λέει ο άλλος με τα λάστιχα, γιατί δεν είμαι ευχαριστημένος με την Pirelli. Του λέω, γιατί ρε φίλε δεν είσαι ευχαριστημένος. Του λέει, έχεις μπει σε στροφή και δεν σε έχει βγάλει προπρόσωπο τα αμάξι, έχει κουνήσει, έχει πετάξει, έχει κάνει. Όχι, λέει, δεν έχω κάνει τίποτα τέτοιο, απλά δεν μου αρέσει το λάστιχο. Τώρα όταν σου μιλάει ο άλλος και σου λέει τέτοια, έτσι, και έχει πάει και έχει αγοράσει ένα αυτοκίνητο 27.000 ευρώ. Καταλαβαίνεις ότι δεν ξέρει να το οδηγάει, δεν ξέρει. Το να το πάρεις για τη μόστρα σου, ο καθένας κάνει τι θέλει, το αγοράζει και το κάνει τι θέλει. Μα εν τω μεταξύ, κοιτάξτε, να πεις για τα λάστιχα, να πεις ότι το δοκίμασε τέρμα και σε έβγαλε έξω. Να πεις ότι ήταν βρεγμένο και σε πέταξε έξω. Ναι. Δηλαδή, από ποια λογική καταλαβαίνεις ότι το λάστιχο δεν σου κάνει. Ναι, τέλος πάντων, ακούω διάφορα τέτοια. Δεν το καταλάβεις, δηλαδή, αυτό καταλαβαίνω. Δεν άρεσε. Σε τι μπορεί να σου αρέσει ένα λάστιχο. Δεν έχω καταλάβει. Και να ξέρει ότι ακόμα και να τον είχε πετάξει κάπου, μπορεί να είχε κάνει κάποια χαζομάρα εκείνος. Δηλαδή, άμα το βάλεις μπροστά και πας και στρίψεις. Προφανώς και δεν έχουν ζεσταθεί. Θα υπάρχει και καλύτερο λάστιχο, θα υπάρχει και χειρότερο. Εντάξει. Σίγουρα. Το θέμα είναι ότι αν εσύ το καταφέρεις και καταλάβεις το λάστιχο, δηλαδή ή φτάσεις στο όριά του ή κάτι άλλο και σου δείξει κάτι κακό, να πω OK. Τώρα, ναι. Σε αυτό είναι λίγο δύσκολο να έχει φτάσει. Θέλω να σου πω ότι ακόμα και να μου έλεγε, π.χ. να ήμουν εγώ στη θέση του Γιώργου, αυτό που του το είπε να μου έλεγε, μου έφυγε τα αμάξι, θα του έκανα 2-3 ερωτήσεις. Σου έφυγε πώς. Είμαστε εδώ, καλή ώρα, έχουν κάτσει μισή ώρα τα αμάξι φυστά, βάλαμε μπροστά, φύγαμε. Και ξεκίνησε το πρώτο πέταλο. Στο πρώτο πέταλο μπήκαμε και μου έφυγε. Ρε φίλε, είναι κρύο το λάστιχο, θέλει ζέσταμα. Ακούγεται χαζό για κάποιου που ας πούμε, δεν ασχολούνται με τα αμάξι, αλλά θέλει όντω ζέσταμα. Εδώ υπάρχουν κουβέρτε ρε φίλε για τι μηχανέ που το βάζουν και τα ζεσταίνουν. Από αυτό και μόνο που καταλαβαίνεις ότι προφανώς το ζέσταμα μετράει. Τέλος πάντων. Ίσα κιόλας που φαίνεται ότι σε ένα αυτοκίνητο που κάτσαν και ασχολήθηκαν να βγάλουν συγκεκριμένο λάστιχο. Ναι. Το οποίο δοκιμάστηκε πάνω στα μάτια. Παπάντζα πιστεύω είναι λίγο. Εντάξει, και παπάντζα είναι και να μην το δοκιμάσαν καν στα μάτια. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν πιστεύω ότι έχει καμία διαφορά το P0 με το P0 HN. Όχι, σου λέω, εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν έχει τίποτα. Διαστάσεις. Εγώ σου λέω ότι σε αυτό δεν έχει τίποτα. Μόνο η διάσταση μπορεί. Μόνο η διάσταση. Αλλά και πάλι το έχουν δοκιμάσει με αυτό το λάστιχο. Δηλαδή κάνανε κάτι συγκεκριμένο και είπαν κοίταξε με αυτό είναι μια χαρά. Το θέλω έτσι στο αυτοκίνητο. Έτσι μου φαίνεται ότι πάει. Μα το πλασάρει για πίστα. Το πλασάρει στην πίστα. Αυτό το λάστιχο θα πάει στην πίστα. Οπότε σου λέει ναι, μια χαρά. Ο κλασικός Έλληνας το αγοράζει για την πίστα. Εννοείται. Και το βάζει πολλές φορές. Σε όλες τις πίστες. Σε όλες εδώ έχει. Η Πάρνη θα είναι μια μεγάλη πίστα. Αλλά έτσι. Είναι φτιαγμένο για πίστα. Έχω αγοράσει αμάξι. Τι αμάξι, το Hyundai N. Για πίστα. Δεν θέλω να σου πω κάτι. Ο πατέρας μου είχε πάρει ένα τσερόκι πολύ παλιά, το πρώτο. Και το είχε, στρώσει για 5-10.000 χιλιόμετρα. Γιατί τόσα πολλά, ρε. Εντάξει, καλά, αυτό το είχαν πει προφανώς, αλλά μιλάμε για πάρα πολλά χιλιόμετρα. Στρώστο για 1000, ας πούμε, οκ. Okay. Δεν ξέρω προφανώς, κάτι παραπάνω θα ξέραν, αλλά. Τι διαφορά, τι καλά, κοίταξε, αυτά όλα βγαίνουν μετά. Δηλαδή, εσύ το αυτοκίνητο που πηγαίνει να το κρατήσει μέχρι 100.000 χιλιόμετρα, μπορεί να μην σου βγάλει τίποτα. Ναι, σίγουρα. Ο άλλος π.χ. που θα το πάρει. Μα λέει αργότερα θα σου βγάλει. Δηλαδή, σίγουρα, εκεί σίγουρα. Μπορεί να είναι. Βέβαια, να πεις, μπορεί να πάρει ένα μεταχειρισμένο και όταν το έχει στρώσει για τα πρώτα 2.000 χιλιόμετρα και μετά να το πήγαινε τέρμα για... και να βάζει κόντρες όλη μέρα. Αυτό δεν το μάθει ποτέ. Οπότε και τι που το έστρωσε.
μετά που το πήρες εσύ ήταν χειρότερο από το να μην είσαι τότε ποτέ. Όποιος πάρει από μάνα, ξέρει, με μαύρα σήματα είναι άστορτα. Ποιο με πινακίδα πες τέτοιο. Ποιο μένει. Με πινακίδα χέι. Με χέι. Όλα χέι θα έχουν, εντάξει, τα ψωτά θα είναι κοντά. Όχι, όχι. Έχουνε και... Γύρνα να δείξεις τον κόσμο. Ω, δεν είναι. Πώς έχασες, αλλά είναι. Είναι χόντα μας, εντάξει, κοντά είναι. Να σου πω. Ω, και πήγε να φύγει μετά στο άλλο. Από δεν τράγκα, ρε. Θα σε το μαθιάσα, ρε. Έπρεπε να το δείξεις. Μαθιάσα, ρε. Πήγε να φύγει απέναντι, το μαζεύει για πήγε απέναντι και πάνω φύγει από εδώ. Μετά πήγε να φύγει δεξιά. Τόσο σωστό. Και μετά πήγε. Μετά πήγε. Και σε όλα αυτό ήταν μέσα. Τα χόντα στρίβουν. Αυτό είναι το τέτοιο. Σε όλα αυτό νομίζω ήταν μέσα με την κοπέλα του και ήταν χαλαρός. Έτσι, cool. Ελεγχόμενο ήταν. Είχε το γυαλί το μεγάλο. Εγώ νομίζω ότι ήταν ο τρανός με το γυαλί. Λοιπόν, κάτσα κάνουμε ένα κλείσιμο, γιατί έχει... Ξέρετε πόσα λεπτά μιλάμε. 60. 44. 40 λεπτά. Βάζουμε και να προσγυρνάμε και πάμε προς τα κάτω. Γιατί τώρα σε λίγο θα ρίχνει τα διγύρια από την πλευρά.